πρώτος ράγκας στην ιστορία του ελληνικού κράτους, με σκοπό τη μεταφορά αγαθών και επιβατών, σρώθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1850. Ήταν μια περίοδος με έντονη αναταραχή σε πολιτικό, εθνικό, κοινωνικό και βιομηχανικό επίπεδο. Τα τρένα σφύριζαν πολύ πριν την εποχή του Χαριλαίου Τρικούπη. Όμως σε αυτόν οφείλεται το όραμα και η προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα ένα πλήρες σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αρχική πρόταση και κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στην Ελλάδα έγινε από τον Γάλλο Φραγκίσκο Φεράντι στις αρχές του 1835 και αφορούσε τη σύνδεση της Αθήνας με τον Πειραιά. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή της Οδοπειραιός, που ήταν ο μόνος δρόμος που συνέδεε την πρωτεύουσα με το λιμάνι και η πλειονότητα των μεταφορών πραγματοποιούνταν με τη βοήθεια ζώων. Όμως ο σιδηρόδρομος δεν θα έπαιρνε σε τρόφια κατασκευής για πολλά χρόνια ακόμα. Και μόλις το 1855 η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου εισήγαγε στην Βουλή νομοσχέδιο για την κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής. Χρειάστηκαν άλλα 14 χρόνια για να παραδοθούν το 1869 στην κυκλοφορία τα πρώτα 8,5 χιλιόμετρα που είχαν ως αφετηρία στο Θυσία. Αυτά τα 2 χιλιόμετρα έτρεχαν τα τρένα στη χώρα την εποχή που ο Χαρίλαος Τρικούπης έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του, στο οποίο θα τον αναγόρευαν αργότερα στο πατέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Το όραμα του για την κατασκευή του σιδηροδρόμου είχε ως γνώμονα την αυτονόμηση της μετακίνησης του στρατού των εμπορευμάτων και μεταγενέστερα των πολιτών. Το σκεπτικό του Τρικούπη ήταν η ουσιαστική πλέον ανεξαρτησιτοποίηση της χώρας. Ένα χρόνο μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, την άνοιξη το 1882, η κυβέρνηση του Τρικούπη υπογράφει σύμβαση με το τραπεζίτη από το Κωνσταντινούπολη Θεόδωρο Μαυροκορδάτο για δύο μετρικές ανοίγματος ενός μέτρου γραμμές τι Βόλος Βαλεστίνου Λάρισα μήκους 60 χιλιόμετρων και τη Βαλεστίνο Φαρσάλα Καρδίτσα Τρίκαλα Καλαμπάκα μήκους 142 χιλιόμετρων. Τα επίσημα εγγένεια της γραμμής Βόλος Βαλεστίνο Λάρισα έγιναν μόλις δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης το 1884, ενώ το 1886 παραδόθηκε στη κυκλοφορία η γραμμή από τον Βόλο έως την Καλαμπάκα. Σε σχέση με σήμερα, τα χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή της γραμμής 200 χιλιόμετρων είναι εντυπωσιακά. Την ίδια στιγμή που ο Τρικούπης υλοποιούσε το όραμά του, οι ελληνικές περιοχές που βρίσκονται ακόμη υποθωμανικό έλεγχο αποκτούσαν και εκείνες ράγες. Από το 1872 είχε ήδη κατασκευαστεί η γραμμή Θεσσαλονίκη-Σκοπίου. Επίσης, προωθήθηκε η λειτουργία και η εκμετάλλευση και των γραμμών Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης. Ορίς και Αλεξανδρούπολης Πυθίου. Πίσω στην ελεύθερη Ελλάδα και το 1894 αρχίζει η κατασκευή του τρένου του πυλίου, του γνωστού και σε πολλούς ως Μουτζούρι. Από το 1880 και μετά, τα σχέδια και οι εργασίες για τη σύνδεση όλων των μεγάλων πόλεων με την πρωτεύουσα βρίσκονταν στα αποκορύφωμά τους. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, η επιχείρηση που υποστηρίχθηκε εξαιρετικά από την σιδηροδρομική μεταφορά ανθρώπων και προμηθειών. Το δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας περιέγεται στο ελληνικό κράτος και έως το 1916 συντελείται η τήρηση της σωμάτωσή του στο υπάρχον. Η Αθήνα συνδέεται για πρώτη φορά απευθείας με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το 1940 οι σιδηρόδρομοι περνούν υπό δημόσια εκμετάλλευση. Το συνολικό μήκος του δικτύου έχει πλέον φτάσει στα 730 χιλιόμετρα. Το τέλος του πολέμου βρίσκει το δίκτυο της Πελοποννήσου να μετρά τεράστιες απώλειες, καθώς οι Γερμανοί αναδυνάζουν φεύγοντας 82 γεφύρια και ρίχνουν μηχανές και βαγόνια σε γκρεμούς. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1971 ως μετεξαίρεση των σιδηροδρόμων ελληνικού κράτους. Από τότε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας έχει εξυγχρονιστεί και σε τμήματά του έχει εγκατασταθεί και ηλεκτροκίνηση, όπως η κύρια γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να μετατραπεί σε γραμμή υψηλών ταχυτήτων και οι γραμμές του προαστιακού Αθήνας και Θεσσαλονίκης.